Θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Γαλλία. Ο Έλληνας που ζει και εργάζεται στο Παρίσι, ο κύριος Μάκης Κομπόρης, είναι οδηγός ταξί. Καθημερινά ζει όλα όσα διαδραματίζονται και στη γαλλική πρωτεύουσα. Είναι μαζί μας να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κομπόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα στη γαλλική πρωτεύουσα. Λοιπόν, ζείτε καθημερινά, εργάζεστε στους δρόμους του Παρισιού. Ποια είναι η εικόνα που έχετε, και νομίζω ότι οι Γάλλοι δείχνουν και πάλι το δρόμο για κάποιες διεκδικήσεις, έτσι όπως κάθε φορά νομίζω. Ναι, βεβαίως. Οι διαδηλώσεις έχουν ξεκινήσει περίπου πριν 2 εβδομάδες. Είναι πλέον κάτι σαν καθημερινό φαινόμενο τις βραδινές ώρες να έχουμε μερικές εξεγέρσεις σε ορισμένα σημεία του Παρισιού. Συνήθως συνοδεύονται από καταστροφές και ειδικά φωτιές σε σκουπίδια, σε σκουπιδοντενεκές, λόγω του ότι η πόλη εδώ περισσότερο από 2 εβδομάδες είναι σε απεργία του δημοτικού προσωπικού που μαζεύουν τα σκουπίδια της πόλεως. Απεργούν και και οι υπάλληλοι της καθαριότητας δηλαδή. Βέβαια, η πόλη είναι αυτή τη στιγμή, μπορώ να σας πω εγώ που ζω 40 χρόνια, περισσότερο 40 χρόνια στο Παρίσι, ότι είναι το πιο βρώμικο Παρίσι που έχω συναντήσει αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Τώρα μπορείτε τι εικόνα... Ναι, ολοκληρώστε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό που ζουν οι Παριζιάνοι αυτή τη στιγμή με τα σκουπίδια. Είναι κάτι, ένα φαινόμενο το οποίο δεν το είχαν ξαναζήσει, το οποίο είναι πρωτοφανές για το Παρίσι. Μάλιστα. Τώρα κύριε Κομπόρη, εσείς έχετε το ταξί και το οδηγείτε. Πόσο επικίνδυνα είναι, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, σήμερα δεν δουλεύετε, εξώς γνωρίζω, δεν έχει βάρδια σήμερα. Το βράδυ πόσο δύσκολα είναι να κάνεις τη δουλειά? Κοιτάξτε, το βράδυ, μετά τις 12 ώρες το βράδυ βέβαια, είναι επικίνδυνο, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με λόγω τότε τις εκδηλώσεις που δημιουργούνται αυτή την περίοδο που βλέπετε. Αλλά μπορώ να σας πω όσο αφορά τις διαδηλώσεις. Τις διαδηλώσεις, ναι. Τις διαδηλώσεις μπορώ να σας πω ότι όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί αποφεύγουν τα σημεία τα οποία μαθαίνουν ότι υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις, αυτές οι διαδηλώσεις νυχτερινές, λόγω του ότι είναι και οι πιο επικίνδυνες, λόγω αυτές τις ώρες είναι που έχουμε τις περισσότερες καταστροφές, δηλαδή να καίνε μαγαζιά, καίνε περίπτερα, καίνε αυτοκίνητα, καίνε μηχανές, όπως καίνε και τα σκουπίδια. Καταλάβατε, γιατί είναι μεγάλη όγκη σκουπιδών στον δρόμο του Παρισιού. Ερώτηση ακόμη για το συνταξιοδοτικό, να πούμε αρχικά. Πού είναι και διαδηλώσει στο Παρίσι? Θέλει να το αλλάξει ο Μακρόν? Τι λένε για το Μακρόν, γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση? Κοιτάξτε, είναι ένας νόμος. Δεν ξέρω να σας πω. Νόμος είναι το Current Neftroa που λέμε, 49-3. Είναι μια, αν το πούμε, νομοθεσία, δεν ξέρω, η οποία ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να περάσει ένα νόμο χωρίς να ρωτήσει την έγκριση της Βουλής. Επειδή δεν έχει την πλειοψηφία στη Βουλή ο κύριος Μακρόν, αυτή τη στιγμή προσπαθεί με το κάτω την ευθρώα που σπάθησε να περάσει αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή την αλλαγή της ημερομηνίας των συντάξεων, δηλαδή από 62 χρονών να πάμε στα 64. Καταλάβατε. Και αυτό δημιούργησε την ένταση. Δεν μπορούσε βέβαια, ήταν δύσκολο να το περάσει στη Βουλή και γι' αυτό χρησιμοποίησε αυτό που λέμε το 49-3, αυτό το νόμο, μόνο και μόνο, αλλά είναι το θέμα ότι το έχει χρησιμοποιήσει από τον Αύγουστο άλλες 10 φορές, αλλά οι λόγοι δεν ήταν τόσο σοβαροί και οι Γάλλοι το δέχτηκαν. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή όμως, ο οποίος είναι μια ρύθμιση, μεταρρύθμιση αν θέλετε, η οποία είναι πολύ σοβαρή όσο αφορά το συνταξιοδοτικό, γι' αυτό και υπήρχε αυτή η εξέγερση. Από τα 62 χρόνια να παίρνει σύνταξη στα 64 ο Γάλλος. Στα 64, ναι. Ακριβώς αυτό. Μία ακόμη ερώτηση. Γιατί θεωρούν τον Μακρόν ως παιδί των τραπεζών και των μεγάλων συμφερόντων? Τι λέει η γαλλική κοινή γνώμη? Η γνώμη είναι αυτή, λόγω του ότι όταν ανέλαβε για πρώτη φορά την Προεδρία της Γαλλίας, όλοι ήξεραν οι Γάλλοι ότι είχε ξεκινήσει την καριέρα του σαν αυτό που αποκαλούμε στην Ελλάδα Golden Boy, ο οποίος είχε δουλέψει στο City στο Λονδίνο και μετά μεταφέρθηκε, μετά ήρθε για να συνεχίσει την πολιτική του καριέρα στο Προεδρικό Μέγαρο εδώ στη Γαλλία. Αυτό ξεκίνησε την περίοδο που είχαμε τον κύριο Σαρκόζη, πρόεδρο της Γαλλίας,
Και ο κύριος Μακρόν τότε ήταν σαν σύμβουλος. Είχανε αυτή την περίοδο έφτιαξαν μια κομισιόν που λέμε, μια κομισιόν, μια επιτροπή, η οποία θα έκανε μεταρρυθμίσεις στη Γαλλία. Και ο κύριος Μακρόν ήταν ένας από τα μέλη τα οποία ήταν υπεύθυνα για αυτή τη μεταρρύθμιση. Από εκεί ξεκίνησε η πολιτική του καριέρα. Οπότε θεωρείτε ότι εξυπηρετεί συμφέροντα τραπεζών και μεγάλων πολυεθνικών εταιρείων. Πολλοί Γάλλοι θεωρούν αυτό βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπετε ότι θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, κύριε Μάκη, πώς, τι κρίνετε εσείς που έχετε τόσα χρόνια στη Γαλλία, 40. Δείτε, αύριο έχουμε και άλλη μια διαδήλωση και απεργία και νομίζω ότι δεν θα σταματήσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή δεν θα σταματήσουν τα κινήματα αυτά αύριο, θα συνεχιστούν. Και από ό,τι συζητείτε θα έχει και άλλα κινήματα αργότερα, λόγω του ότι ετοιμάζει και άλλες μεταρρυθμίσεις όσο αφορά την υγεία και όσο αφορά τα σύνορα της Γαλλίας, η ελεύθερα σύνορα συζητείτε. Μάλιστα. Οπότε έχει δρόμο ακόμη. Κύριε Μάκη, κύριε Κομπόρη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Πολλά χαιρετίσματα, πολλούς χαιρετισμούς από την Ελλάδα. Είναι χαρά μας. Είχαμε χρόνια να τα πούμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχόμαστε και να τα λέμε για ευχάριστες ειδήσεις. Να είστε καλά, κύριε Κομπόρη. Γεια σας.